Αν λοιπόν έχουμε μία πρώτη κατοικία, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι η ρύθμισή μας να ζητήσουμε από την τράπεζα, η ρύθμιση μα να είναι προσαρμοσμένη στο εισόδημά μας και σε, με βάση και τα υπόλοιπε και τι υπόλοιπε ανάγκε τι οποίε έχουμε το μήνα. Για παράδειγμα, αν έχουμε παιδιά ανήλικα εάν έχουμε έναν άνεργο σύζυγο ή σύζυγο μέσα στην οικογένεια. Θα πρέπει λοιπόν να επικαιροποιήσουμε όλα μας τα στοιχεία. Οι τράπεζες ζητούν συνέχεια επικαιροποίηση στοιχείων, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα του τι ακριβώς, ποιες είναι οι δυνατότητέ mm -hmm. μας, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, όλη η αλληλογραφία πρέπει να γίνεται εγγράφος Τίποτα προφορικά, ε, ούτε στη λογική βρήκα τον υπάλληλο στην τράπεζα, μπήκα μέσα, τον είδα και του έδωσα και του είπα ότι να μου κάνετε ένα κούριμα, μια ρύθμιση. Αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Όλα πρέπει να είναι γράφως. Αυτό το οποίο συμβουλεύουμε μερικές φορές είναι ότι ε, θα μπορούσαν να στείλουν και μια εξώδικη πρόσκληση ή μια εξώδικη απάντηση που έχει ένα κόστος της επίδοσης για τον α, δανειολήπτη, γιατί πάρα πολλές φορές οι απλές επιστολές δυστυχώς πλέον λόγω του όγκου των επιστολών δεν λαμβάνονται υπόψη. Ε, προσοχή αν έρθει καταγγελία mm -hmm. δανείου. Πάλι με δικαστικό επιμελητή επιδίδεται. Προσοχή σημαίνει ότι η τράπεζα έχει αρχίσει και βλέπει την συγκεκριμένη υπόθεση λίγο πιο ε, σοβαρά πλέον, οπότε αυτό μπορεί να είναι και η απαρχή, α, να ακολουθήσει μια διαταγή πληρωμής και να είναι η απαρχή μέτρων εκτέλεσης. Άρα α, πρέπει να δείξουμε και εκεί τη δέωσα προσοχή, να σπεύσουμε σε ειδικού, να πάμε στις τράπεζες,